ηφαίστεια, ίσως η πιο καταστροφική δύναμη της φύσης. Στα μέχρι τώρα ταξίδια μας είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε ορισμένα από αυτά. Το ανενεργό ηφαίστειο των μεθάνων, το μεγαλύτερο ηφαίστειο της Ευρώπης, την Έτνα, και τέλος το πιο επικίνδυνο ηφαίστειο της Ευρώπης, τον Βεζούβιο. Πάμε να τα γνωρίσουμε. Το ηφαίστειο των μεθάνων ανήκει στο ηφαιστειακό τόξο του Νότιου Αιγαίου. Είχε έντονη δραστηριότητα μεταξύ της περίοδου 276 μέχρι 239 π.Χ. Το ηφαίστειο απαριθμεί 30 κρατήρες. Ο γνωστότερος από τους κρατήρες του ηφαιστείου βρίσκεται βορειοδυτικά, πάνω από το χωριό της Καμένης χώρας. Δεν είναι πια ενεργός. Για να φτάσεις ως το κρατήρα, διανύεις μια υπέροχη διαδρομή. Ένα μονοπάτι χαραγμένο στη λάβα. Στο τέλος του μονοπατιού υπάρχει ένας εντυπωσιακός σπηλαιοειδής σχηματισμός. Ακολουθώντας αυτό το μονοπάτι, σε λίγο θα βρεθούμε στον πυρήνα του κρατήρα. Ο κρατήρας της Καμένης χώρας έχει βάθος περίπου 50 μέτρα. Η διάμετρός του είναι 100 μέτρα. Αυτός ο τόπος έχει μια ενέργεια που μοιάζει απόκοσμη. Εδώ αφήνεσαι να παρασυρθείς από τη μαγεία της φύσης. Στα μέθανα το βλέμμα ταξιδεύει στα πιο όμορφα χρώματα της φύσης. Το μυαλό γεμίζει μαγικές εικόνες και η ψυχή γαλινεύει.
12 χιλιόμετρα από την Νάπολη, βρίσκεται ο Βεζούβιος. Είναι ένα από τα πιο ενεργά και δραστήρια ηφαίστεια στον κόσμο. Η τελευταία φορά που εξεράγει ο Βεζούβιος ήταν το 1944. Τότε καταστράφηκαν ολόκληρα χωριά και βρήκαν το θάνατο 26 άνθρωποι. Σύμφωνα με το Στράβωνα, ο Βεζούβιος ήταν ένα βουνό σκεπασμένο από ωραίους αγρούς. Έχει ξεσπάσει πάνω από 30 φορές την καταγεγραμμένη ιστορία. Ό,τι βλέπουμε, ό,τι πατάμε, είναι λάβα. Ο Βεζούβιος βρίσκεται πάνω σε ένα στρώμα μάγματος, η συνολική έκταση του οποίου ξεπερνά τα 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πρόκειται για ένα τεράστιο απόθεμα, το οποίο ολοένα και αυξάνεται. Η γνωστότερη και πιο καταστροφική έκρηξη σημειώθηκε το 79 μετά Χριστόν. Μέχρι τότε οι Ιταλοί θεωρούσαν το Βεζούβιο ένα απλό βουνό. Τότε η λάβα και η στάχτη εξαφάνισαν την Πομπεία από το χάρτη. Φόβος, πανικός, απόγνωση, όλα αποτυπωμένα σε πρόσωπα και σώματα ανθρώπων που ήρθαν αντιμέτωποι με έναν αδυσόπιτο Βεζούβιο. Πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε απόσταση μικρότερη από 12 χιλιόμετρα. Μία νέα μεγάλη έκρηξη του Βεζούβιου είναι πολύ πιθανό να καταστρέψει ολοκληρωτικά την Νάπολη. 600.000 άνθρωποι ζουν σε οικισμούς γύρω από το Βεζούβιο. Η απόσταση είναι ακόμα μικρότερη. Η περιοχή αυτή είναι χαρακτηρισμένη ως κόκκινη. Οι Ιταλικές κυβερνήσεις συνεχώς επεξεργάζονται σχέδια εκένωσης της κόκκινης περιοχής αλλά και της Νάπολης. Δίνουν οικονομικά κίνητρα στους κατοίκους που επιλέγουν από τώρα προληπτικά να μετακομίζουν μακριά από αυτή την επικίνδυνη περιοχή. Παραμένουμε στην Ιταλία και κατευθυνόμαστε προς την Έτνα. Όσο ανεβαίνουμε, το τοπίο γίνεται όλο και πιο θεαματικό. Σε προετοιμάζει για αυτό που θα ακολουθήσει. Φτάνοντας, αντικρίσαμε ένα επικό σκηνικό, χιονισμένο ηφαίστειο. Βρισκόμαστε στο μεγαλύτερο και ψηλότερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης. Η Έτνα βρίσκεται στις ανατολικές ακτές της Σικελίας. Η
εστιακή της δραστηριότητα ξεκίνησε πριν από 500.000 χρόνια με υποθαλάσσιες εκρήξεις. Χιλιάδες άνθρωποι ζουν στις πλαγιές του ηφαιστείου και στις γύρω περιοχές. Είναι συνηθισμένοι στις συχνές εκρήξεις του ηφαιστείου. Σύμφωνα με τον Εσχύλο, ο γίγαντας Εγκέλαδος καταπλακώθηκε από το όρος Έτνα και γι' αυτό προκαλούσε εκρήξεις. Στην Έτνα, ο καιρός μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Ξαφνικά, τα σύννεφα κάλυψαν τον ήλιο και η ομίχλη έκανε την εμφάνισή της. Όσο η ώρα περνούσε, ο αέρας γινόταν εντονότερος και το κρύο διαπεραστικό. Ήμασταν όμως αποφασισμένοι να φτάσουμε μέχρι τον κρατήρα. Η ομίχλη και το χιόνι άρχισαν σιγά σιγά να καλύπτουν τα πάντα γύρω μας. Όσο πλησιάζαμε προς το κρατήρα, ο αέρας δυνάμωνε. Η πεζοπορία στο τραχύ, ηφαιστειακό έδαφος, γινόταν όλο και πιο δύσκολη. Το οποίο γινόταν όλο και πιο απόκοσμο. Η εμπειρία που ζούσαμε δεν έμοιαζε με καμία προηγούμενη. Το χιόνι όμως άρχιζε να πυκνώνει και πλέον δεν μπορούσαμε να αντέξουμε καθόλου το κρύο. Έπρεπε να αποχαιρετήσουμε την Έτνα. Το ταξίδι μας όμως στα ηφαίστεια του κόσμου συνεχίζεται. Ποιο θα είναι το επόμενο? Θέλετε κι άλλο Travel Diary? Αν ναι, ακολουθήστε μας στα social media και μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube. Θα βλέπετε πρώτοι τα νέα ταξιδιωτικά μας βίντεο και τις εκπομπές μας.